Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετέχω στην εκπομπή σας. Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή. Περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Πολλά από τα οποία αφορούν το Υπουργείο σας. Ναι. Θα έλεγα όμως περισσότερο είναι θέματα που έχουν σχέση με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης για να δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον που ουσιαστικά θα μας βοηθήσει να μπούμε στη διαδρομή εξόδου από την κρίση, και βεβαίως υπάρχουν και δημοσιονομικού χαρακτήρα θέματα τα οποία κυρίως υπηρετούν το μεσοπρόθεσμο, το πρόγραμμα που έχουμε, που υπηρετούμε αυτή την περίοδο. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σίγουρα οι επιπτώσεις από μια συμφωνία δύσκολη, η οποία ήταν και αποτέλεσμα, ήρθε ως αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού, υπάρχουν αρνητικές. Όμως με την πρωτοβουλία μας και με την σύμφωνη γνώμη, θα έλεγα, και των θεσμών, το ότι θεσμοθετούνται αντίμετρα, πόσο μάλλον όταν στην ολοκλήρωση, θα έλεγα, του μεσοπροθέσμου από 18 έως 2021, όπου εκεί συνολικά αυτά που προβλέπονται ως αντίμετρα είναι πάνω από 7,5 δις, που σημαίνει την ίδια ώρα όταν οι αρνητικές επιπτώσεις είναι περίπου στα 5,5. Υπάρχει δηλαδή με την ολοκλήρωση και μια ασφάλεια 2 δις. Άρα λοιπόν σε όλα αυτά τα οποία λέγονται ότι είναι υπερβολικά τα μέτρα σε σχέση με τα αντίμετρα, εμείς απαντάμε ότι όχι, έχουμε προβλέψει μέσα στα πλαίσια του μεσοπροθέσμου που θέλουμε να υπηρετηθεί, γιατί επιπλέον θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και ένα πράγμα, ότι τα μέτρα είναι συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο πλεόνασμα. Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίζουμε ότι όχι μόνο θα υπηρετήσουμε αυτό το πλεόνασμα, αλλά κυρίως θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και πριν φτάσουμε εκεί να έχουμε μπει στη συζήτηση για την αντιμετώπιση Ωραία, του χρέους. Να τα δούμε αυτό λίγο πρακτικά και χρηστικά τα πράγματα, διότι η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% σε ό,τι αφορά τα αγροτικά εφόδια είναι ένα αντίμετρο ή όχι? Και πότε θα εφαρμοστεί? Δηλαδή πάμε στο ζουμί της ιστορίας. Και να πάμε, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε λίγο αυτό, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα από τηλεθεατές. Βεβαίως, και λίγο χρόνο. Θα σας πω το εξής, ότι σχετικά με τον αγροτικό χώρο, στις δεσμεύσεις που κατά καιρούς έχουμε κάνει, είναι βεβαίως πρώτιστα να βάλουμε μία τάξη στις πληρωμές. Νομίζω πως αυτό πλέον αποτελεί κοινή αντίληψη και στους ίδιους τους αγρότες. Η επόμενη φάση ήταν να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έχουν σχέση με το κόστος παραγωγής. Και όντως, με την αρχική συμφωνία αναγκαστήκαμε να ανεβάσουμε το ΦΠΑ του αγροτικού χώρου από το 13% στο 24%. Αυτό είχε μια μεγάλη επίπτωση στο κόστος παραγωγής. Και γι' αυτό λοιπόν ήταν προτεραιότητα για μας μέσα στις σχετικές διαπραγματεύσεις να μειώσουμε, να επαναφέρουμε ουσιαστικά στο προηγούμενο καθεστώς. Αυτό δεν το είχατε προηγούμενο τότε, δηλαδή, καθεστώς, ότι αυτή η αύξηση του ΦΠΑ θα πυροδοτούσε αυτή την ένταση? Είχαμε επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, των διαπραγματεύσεων, αν θυμάστε ιδιαίτερα και πριν τις εκλογές, πριν το δημοψήφισμα, αλλά και μετέπειτα, δεν μπορούσαμε, ήταν στα πλαίσια της συμφωνίας που όλα τα κόμματα που είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας είχαμε αποδεχθεί. Απλά ήταν στο στόχο μας όταν θα μας δινόταν η ευκαιρία και μας δόθηκε μέσα από τα αντίμετρα στη συγκεκριμένη περίπτωση να μειώσουμε το αντίστοιχο ΦΠΑ. Είναι, θα έλεγα, μια προσδοκία του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα στις τελευταίες κινητοποιήσεις έμπαινε πρώτιστα αυτό το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι είναι απόλυτη ανάγκη. Τουλάχιστον... Άρα λοιπόν το 13% δεν είναι αντίμετρο του 19 ή του 20, είναι από την 1η Ιουλίου. Είναι μέτρο. Είναι από την 1η Ιουλίου του 2017. Είναι ένα μέτρο που ανακουφίζει τους αγρότες, και επειδή ουσιαστικά είναι ένα μέτρο που και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδέχονται, νομίζω πως ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι πρέπει να δείξουν
με την τοποθέτησή του στη Βουλή ότι αυτή η κίνηση ήταν θετική. Ωραία. Και βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στον αγροτικό χώρο. Λένε όμως πολύ ότι ναι, μεν κατεβάσετε από το 24 στο 13 διάφορα, το ΦΠΑ σε διάφορα εφόδια, όμως κρατάτε στα μηχανήματα και στο πετρέλαιο κίνησης το 24% το ΦΠΑ. Άρα η μείωση του κόστου παραγωγής είναι μισερή. Ακούστε, δεν είναι μισερή για τον απλούστατο λόγο ότι και όσον αφορά το ΦΠΑ στα μηχανήματα, στις αγορές μηχανημάτων, εκεί εκ των πραγμάτων μπορεί να γίνει ένας συμψηφισμός, αλλά και ταυτόχρονα όσον αφορά το κομμάτι για το φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου, είναι μέσα στις δεσμεύσεις μας. Δεν μπορούμε αυτή την ώρα, γιατί επιδίωξή μας είναι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν υπάρχουν όμως αυτή την ώρα οι προϋποθέσεις. Όμως η εκτίμηση που έχουμε κάνει με την μείωση από το 24 στο 13 σημαίνει αντίστοιχα μια μείωση του κόστους παραγωγής που κινείται, θα έλεγα, σε ποσοστά, σε νούμερα που αγγίζουν τα διψήφια. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή και βεβαίως καλό τους αγρότες για να είναι και πλήρως αποτελεσματικοί οι ίδιοι, εάν τηρήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα μπορέσουν και το 13% να το συμψηφίσουν με το ΦΠΑ που εισπράττουν πουλώντας τα προϊόντα, δηλαδή να μην έχουν καμία μα καμία επιβάρυνση από το ΦΠΑ. Κύριε Υπουργέ, λέτε και το ξέρετε και πολύ καλά ότι, και είναι γεγονός ότι η αγροτική παραγωγή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα με το πώς είναι δομημένη γεωφυσικά η χώρα. Από τη μία μας λέτε ότι προσπαθούσαμε αλλά δεν μπορούσαμε, το είπατε νωρίτερα, ότι ήταν κάτι το οποίο μας επιβλήθηκε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και από την άλλη μας δείχνετε την πρόθεση και τη διάθεσή σας να κάνετε κάποια πράγματα για να βοηθήσετε τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος έχει ακόμα πάρα πολλά αιτήματα. Και είναι και ενοχλημένος από κάποια πράγματα και πολύ δύσκολα οικονομικά μπορεί να ανταπεξέλθει. Τι μπορεί να γίνει για να δουλέψει το ένα με το άλλο και πράγματι να δοθούν κάποιες σοβαρές παροχές στους αγρότες? Πέραν αυτών των παρεμβάσεων, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν παρεμβάσεις που αφορούν το κόστος παραγωγής. Μία παρέμβαση, για παράδειγμα, είναι η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ενέργειας που έχει ο αγροτικός χώρος. Τα φωτοβολταϊκά. Μιλάμε ακριβώς τα φωτοβολταϊκά μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, η δράση, το μέτρο Net Metering, θα μπορούν να εγκαθιστούν με συμπράξεις οι αγρότες φωτοβολταϊκές μονάδες που θα χρησιμοποιούν το ρεύμα που χρειάζονται. Συμπράξεις αγροτών με αγρότες, ομάδες παραγωγών. Κοινοπραξίες δηλαδή. Βεβαίως, κοινοπραξίες. Και εκεί υπάρχει η δυνατότητα μέχρι και το 100% της αντίστοιχης δαπάνης να καλυφθεί μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Μπορούμε επίσης να έχουμε μία μείωση του κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία, εκεί όπου το κόστος κυριολεκτικά είναι το 75% οι ζωοτροφές. Εμείς λοιπόν μέσα από παρεμβάσεις που κάναμε εισάγοντας τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ιδιαίτερα στον κλάδο των ζωοτροφών, να μπορούν δηλαδή αυτοί που καλλιεργούν ζωοτροφές να μην καλλιεργήσουν βαβάκι, να πάρουν με τις ζωοτροφές το αντίστοιχο όσον αφορά ως ενίσχυση συνδεδεμένη αυτό που παίρνουν οι άλλες δραστηριότητες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα να μειώσουμε το κόστος παραγωγής σε ζωοτροφές. Μάλιστα. Τέτοιου είδους, όπως επίσης εισάγοντας την κάρτα του αγρότη, που βασικά ξεκινάει, ήδη ξεκίνησε, δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη να χρησιμοποιήσει το 80% της βασικής του ενίσχυσης και να πάρει αυτή την κάρτα για να αγοράζει μετρητής εφόδια, λιπάσματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αυτόματα θα του έχει μια έκπτωση τουλάχιστον 10-15%. Τέτοιες κινήσεις είναι απαραίτητες. Βεβαίως υπάρχουν κι άλλες. Αυτές, για παράδειγμα, αυτή την ώρα εισάγουμε για ρύθμιση την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του γάλακτος και του κρέατος. Αντιλαμβάνεστε ότι ο καταναλωτής, όταν βλέπει ότι αυτό είναι ελληνικό, θα το αγοράσει, μπορεί να πληρώσει και 3, 4 και 5 λεπτά παραπάνω. Αυτό όμως θα δώσει ρευστότητα και στον αγρότη και βεβαίως θα έχει ουσιαστικό όφελος η αγροτική παραγωγή μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κύριε, τα ανταγωνιστικά που Τι θα γίνει με τα δάνεια για τις οφειλές που έχουν πάει στον καθαριστή?
Επεξεργαζόμαστε μία πρόταση, αυτή την ώρα, γιατί αυτά τα δάνεια που έχουν πάει στον εκαθαριστή εδώ και χρόνια ουσιαστικά έχουν σχεδόν στο σύνολό τους, μιλάμε για 3,5 δις περίπου, είναι ληξιπρόθεσμα και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να υπηρετηθούν, γιατί πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις που έχουν συνδεθεί και τα λοιπά, όλο το κομμάτι αυτό χρειάζεται μια παρέμβαση. Και επειδή τόσο στα πλαίσια του εξώδικου συμβιβασμού, όσο και ουσιαστικά με την εφαρμογή των προηγούμενων νόμων, όπως και το νόμος για τα πανωτόκια και άλλα, δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, κάνουμε λοιπόν, ετοιμάζουμε μια παρέμβαση και λέμε πάρα πολύ απλά ότι ό,τι από αυτές τις οφειλές είναι συνδεδεμένες με αστική περιουσία πηγαίνει στον εκαθαριστή, η υπόλοιπη αγροτική περιουσία καταγράφεται, επειδή δεν θέλουμε η αγροτική περιουσία να καταστραφεί, να ερημώσει, τι θέλουμε για την αγροτική δραστηριότητα, θα ζητήσουμε την μεταφορά σε έναν οργανισμό διαχείρισης αγροτικών ακινήτων και γης που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οπότε εκεί έχοντας αυτά και βεβαίως συσχετίζοντάς το με τις αντίστοιχες αντικειμενικές αξίες κτλ. Θα μπορούμε εμείς να χρησιμοποιούμε την περιουσία αυτή για να ενισχύουμε αγροτικές δραστηριότητες, είτε από αυτούς που την κατέχουν και μπορούν να τις λειτουργήσουν, μιλάμε, τους δίνουμε τη χρήση, ή σε διάφορα συνεργατικά σχήματα, ούτως ώστε όλη αυτή η περιουσία να μην καταστραφεί και να είναι εργαλείο για τον αγροτικό χώρο. Και από την άλλη πλευρά, έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν από αυτούς που σήμερα τα έχουν εντελώς παρατήσει, το αντίστοιχο κομμάτι να αφαιρεθεί από τις οφειλές τους, και από εκεί και πέρα είναι θέμα εκαθαριστή τι θα κάνει. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε αυτά που αφορούν τον αγροτικό χώρο να τα χρησιμοποιήσουν. Ωραία, κύριε Αποστόλου, είναι αμέτρητα τα μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα, ναι. Όσα μπορούμε θα διαβάσουμε και ζητούμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας. Ένα μήνυμα έρχεται από τον Εύρο. Λέει μια καλημέρα. Όταν μπορέσετε, ρωτήστε τον κύριο Αποστόλου πότε θα γίνουν οι πληρωμές των βιολογικών για το έτος 2014. Το έχουμε ξαναπάρει αυτό το ερώτημα και άλλες φορές. 14-15 ήδη έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες. Έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση. Το πολύ μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν πληρωθεί. Το πολύ μέχρι τέλος Ιουνίου. Ωραία. Λοιπόν, είπατε πριν ότι τακτοποιήσατε τον τρόπο πληρωμών, το σύστημα πληρωμών. Το μεσοπρόθεσμο, τι βασικούς στρατηγικούς στόχους έχει, κύριε Υπουργέ, για την ελληνική αγροτική οικονομία? Καταρχάς, έχει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ως βασικό εργαλείο. Μιλάμε, έχουμε 4,7 δις, για να μην... σε 4,7 δις που βεβαίως θα αναμοχλεύσουν πόρους πάνω από 6 δις. Αυτά λοιπόν ήδη μέσα από μια διαδικασία προκηρύξεων, έχουμε ήδη προκηρύξει πάνω από 1,65 δις μέτρα και δράσεις του αγροτικού χώρου. Ήδη μέχρι τέλος του χρόνου προγραμματίζουμε να φτάσουμε στα 3 δις, οπότε αντιλαμβάνεστε, ανοίγει μια μεγάλη βεντάλια δυνατοτήτων για τον αγροτικό χώρο, από την ένταξη των νέων αγροτών μέχρι τα σχέδια βελτίωσης, μέχρι τις μεταποιητικές μονάδες. Όλα αυτά θα είναι βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, πόσο μάλλον όταν οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Αντιλαμβάνεστε ότι θα δώσουν μια όθηση, και ιδιαίτερα εμείς στοχεύοντας στο κομμάτι το αγροτοδιατροφικό, κυρίως δηλαδή παραγωγής τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, αλλά και επειδή η ποιότητά τους είναι τέτοια που μπορούν να ανταγωνιστούν στη διεθνή αγορά, εκεί θα είναι η βασική μας αιχμή. Λοιπόν, ερώτηση. Κλήση σε απολογία. Διαβάζω το ρεπορτάζ. Έτσι, δέχτηκαν 5 μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Νέας Καλής της Περιφέρειας Ροδόπης για τις κινητοποίησεις στις οποίες συμμετείχαν το Φλεβάρι του 2017. Θα ήθελα ένα σχόλιο σε αυτό και επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες κινητοποίησεις που τρέχουν παρά τα μέτρα τα οποία εξαγγείλονται. Παραδείγματος χάρη από τους Αγροτικούς Συλλόγους Περιφέρειας Πελοποννήσου, διαβάζω εδώ, από τους Αγρότες του Ηρακλείου. Όλα αυτά, έτσι, το θέμα των κινητοποίησεων και πώς το αντιμετωπίσατε, γιατί θυμάστε ότι είχαμε και μια ένταση πριν από λίγο χρονικό διάστημα εδώ στο Υπουργείο. Καταρχήν ότι δεν είναι θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα σχολιασμό δεν σας είπα. Απλά εμείς τονίζουμε κάθε φορά στους αγρότες ότι στους αγώνες τους, στις διεκδικήσεις τους, δεν θα μπούμε μπροστά ως φραγμός. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν παλιά, να το σεβαστούν αυτό οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα τα θέματα αποποινικοποίησης των συγκεκριμένων ουσιαστικά παραβάσεων, προσωπικά έχω εκφραστεί ότι πρέπει
αυτές κάποια στιγμή με μία ημερομηνία αναφοράς να διαγραφούν, αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τέτοιες συμπεριφορές σαν και αυτές που εγώ προσωπικά έχω βιώσει και στο Υπουργείο και εκτός, είναι περιπτώσεις οι οποίες κάνουν καλό στον αγροτικό χώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε λίγο σε μερικά ερωτήματα δειγματοληπτικά από τηλεθεατές. Στη διάθεσή σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για το ΕΣΠΑ, για νέους αγρότες, πότε θα έχουμε ενημέρωση? Ήδη έχει μπει στη διαδικασία της αξιολόγησης. Υπήρξαν καθυστερήσεις γιατί το πληροφοριακό σύστημα είχαμε πρόβλημα, αλλά όμως ήδη σε συνεννόηση με τις περιφέρειες προχωράει και πιστεύουμε ότι θέμα ενός μήνα, δύο μηνών θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Ύστερα θέλουμε την αξιολόγηση να τη συνδέσουμε και με σχέδια βελτίωσης, ούτως ώστε ένας νέος αγρότης ναι μεν να μπει στον αγροτικό χώρο παίρνοντας την ενίσχυση, αλλά αν δεν έχουμε δίπλα ένα σχέδιο βελτίωσης να τον κρατήσουμε για να έχει μόνιμη σχέση με τον αγροτικό χώρο, όλα αυτά πάνε παράλληλα, να είναι σίγουροι ότι γρήγορα θα προχωρήσουμε. Επόμενο ερώτημα. Έχουμε κάνει τα χαρτιά μας εδώ και ένα χρόνο για νέοι αγρότες και δεν έχουμε πάρει κανένα απολύτως νέο. Ναι. Γίνεται. Να σας πω. Ξεκίνησε πέρυσι τον Δεκέμβρη η διαδικασία. Ήταν το πρώτο που βγάλαμε πρόγραμμα. Είχαμε μια καθυστέρηση 60 ημερών από το πληροφοριακό σύστημα. Όμως έχουν ήδη αξιολογηθεί, βρίσκονται σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης. Πότε περίπου θα προχωρήσει, γιατί εγώ πιστεύω πολύ ότι μεγάλο διάστημα. Δύο μήνες περίπου, έναν-δύο μήνες θα έχουμε ολοκληρώσει, γιατί θέλουμε να το συνδέσουμε, το επαναλαμβάνω, με τα σχέδια βελτίωσης. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Αποστόλου τι γίνεται με τους αγρότες της φόρμας 6. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η υπόθεση, λέει ο Ηλίας. Είναι ένα ζήτημα που έχει προκύψει από τις μεταβιβάσεις του 2013 και του 2014 που έγιναν από αγρότες σε νέους, ιδιαίτερα ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις, όπου μεταβιβάστηκε η χρήση, δεν μεταβιβάστηκε η κυριότητα. Και αλλάζοντας το κανονισμό στο 2014, αλλάζοντας το κανονισμό στο επαναλαμβάνω το 2014, τότε θεώρησε ότι για να έχουν δικαιώματα πρέπει να έχουν και κυριότητα. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα πριν του 2013, 2014 και 2015. Αυτή την ώρα με την πρόταση που έχουμε κάνει για την ενδιάμεση αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, είναι η γνωστή πρόταση Omnibus, έχουμε βάλει το συγκεκριμένο ζήτημα. Καταρχήν μας είχαν πει όχι. Είχε έρθει δύο φορές εδώ ο Επίτροπος ο Χόγκαν, το βάλαμε με επιμονή και τον Οκτώβρη και τον Μάρτη. Πιστεύουμε ότι μέσα από τη διαδικασία του Omnibus που θα ολοκληρωθεί εντός του 2017, θα μου πείτε, μα τόσο μακρόσυρτα είναι το να αλλάξει ένας κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο θέμα δικό μας, είναι γενικότερα του Συμβουλίου Υπουργών Αγροτικής Πολιτικής σε επίπεδο Ευρώπης. Γιατί, κύριε Υπουργέ, πήρατε από το λογαριασμό μου 1.740 ευρώ και το χαρακτηρίζετε επιστροφή προκαταβολής, ενώ είναι ενίσχυση συμπύρινα Ροδάκινα το 2008, λέει? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ήταν μια διαδικασία τότε όπου προγραμμάτιζαν να δώσουν συγκεκριμένα ποσά, τα έκαναν κατανομή αντίστοιχα στους αγρότες και βεβαίως όταν προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά μετά έφτασαν μέχρι ενός ορισμένου ποσού. Το άλλο ποσό έμεινε εκεί στον αγρότη χωρίς να γίνεται καμία διακίνηση. Από τη δική μας πλευρά λοιπόν, επειδή δεν μπορούσαμε να ανεχθούμε να μένουν σε τράπεζες άτοκα χρήματα σε λογαριασμούς, είπαμε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα από την ώρα που πήραν οι αγρότες αυτά που δικαιούνταν, τα υπόλοιπα να επιστρέψουν για να τα χρησιμοποιήσουμε για τον αγροτικό χώρο δηλαδή. Ωραία. Καταλαβαίνετε ότι η επιστροφή στην προκειμένη περίπτωση ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια. Πόσο σημαντικό είναι για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από αυτά να καλύπτει άλλες ανάγκες. Από τα Γιάννα, η επόμενη ερώτηση, η οποία αφορά, όπως μας λένε, 3.000 αγρότες, τι θα γίνει με τα επικιστικά κληροτεμάχια που τώρα είναι δάση? Τώρα πάλι ξαναπάμε, δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου. Είναι ένα θέμα χάρτες που έχει σχέση με τους δασικούς χάρτες, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι και οι ίδιοι αγρότες, εφόσον υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους και μέσα στα πλαίσια τα χρονικά, να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα με βάση τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μάλιστα.
Λέει και ένας ελαιοπαραγωγός, και να κλείσουμε εδώ τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Ρωτήστε τον Υπουργό με 38 στρέμματα ελιές. Μπορεί να καλλιεργήσει με 800 ευρώ επιδότηση κληρώνοντας και ΛΓΑ και ΟΓΑ ιστορικά δικαιώματα από το 2002 του πατέρα μου μέχρι σήμερα. Γεράσαμε με την αδικία στο πετσί μας, λέει. Εμείς το μεταφέρομαι. Να σας πω, τα δικαιώματα ιδιαίτερα στις δενδρόδεις καλλιέργειες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι αντίστοιχα με τα δικαιώματα που υπάρχουν στις υπόλοιπες καλλιέργειες, πόσο μάλλον ιδιαίτερα στη ζωική παραγωγή. Δεν μπορούμε αυτά εμείς να τα αλλάξουμε, διότι είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με τους κανονισμούς, με τον συγκεκριμένο κανονισμό. Η κοινή αγροτική πολιτική μπορεί να έχει περίπου 3,5 δις εισρωές κάθε χρόνο, όμως διέπεται από το 75% από το 50% των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι δύσκολη η λειτουργία και εφαρμογή των κανονισμών, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί πρέπει να πάρουμε τα συγκεκριμένα χρήματα. Ωραία, πάμε και στην πραγματικότητα την οποία βιώνουμε αυτή την εβδομάδα. Έρχεται προς συζήτηση και προς υπερψήφιση στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο που αφορά τα νέα μέτρα κλπ. Τα οποία επιβλήθηκαν, όπως λέμε, κλπ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, όταν γνωρίζουμε και τη δική σας τοποθέτηση και στο παρελθόν, ότι σε ό,τι αφορά τα δυσβάστακτα μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος των πολιτών, θα πρέπει να υπάρξει έτσι μια ελάφρυνση, και εδώ βλέπουμε ότι έρχεται μια νέα σειρά μέτρων που πολλοί χαρακτηρίζουν, πολλοί λένε, η αγαπημένη μου έκφραση, ότι πρόκειται για το τέταρτο μνημόνιο. Να σας πω, καταρχήν, δημοσιονομική επιβάρυνση τελικά δεν θα υπάρξει, μιλάω στο σύνολο, δεδομένου ότι τα αντίμετρα και σε βάθος του πλαισίου, του μεσοπρόθεσμου πλαισίου, υπερκαλύπτονται, αφήνοντας μάλιστα και ένα απόθεμα. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μία ώρα που τουλάχιστον από όλες τις πλευρές αναδεικνύεται ότι η χώρα αρχίζει να μπαίνει σε ένα δρόμο ανάπτυξης. Όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό που μέχρι σήμερα εφαρμόστηκε στη χώρα μας δημιούργησε προβλήματα και δεν ανταποκρινόταν ουσιαστικά στις ανάγκες που είχε η χώρα. Και μάλιστα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα όπου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρίσκονται σε μια κατάσταση που ουσιαστικά αναγνωρίζουν και οι δυο τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, δεν μπορούν μεταξύ τους να συνεννοηθούν όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ένα πράγμα, ότι για μας η βιωσιμότητα του χρέους είναι ένα ζήτημα πρωτεύων, και άρα, αν πραγματικά φτάσουμε την περίοδο 19-20 και δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα ζητήματα όπως ουσιαστικά και οι ίδιοι δείχνουν και υπάρχει ανάγκη. Άρα, να το εμείς καταλαβαίνουμε πίσω από τις λέξεις, κύριε Αποστόλου, ότι μια καλή είδηση για το χρέος ισοφαρίζει την αρνητική αυτή που υπάρχει στους βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού. Να σας πω, κλείσουμε, αν θέλετε. Οι βουλευτές βεβαίως είναι στεναχωρημένοι. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνονται την κατάσταση που βρισκόμαστε, και να το ξέρετε ότι ειδικά η κοινοβουλευτική ομάδα είναι μπετόν αρμέ. Θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη, γιατί ανοίγονται προοπτικές για τη χώρα μας. Αυτό που λέτε ότι είναι μπετόν αρμένη κυβερνητική ομάδα, διαβάζω εδώ στο News 247 ότι οι κόφτοι στις ευνοϊκές συνέπειες έχουν 3 φορολογικά μέτρα, ανάμεσα στα οποία και το δικό σας. Τι ακριβώς εννοούν κόφτοι? Να σας πω, μας κόφτης το θέμα το ότι υπάρχει μία όσον αφορά την έκπτωση. Ποιο? Το τέλος αλληλεγγύης λέτε? Ότι υπάρχει σχετικά με την του φόρου την έκπτωση, αυτό το 1,5% και τα λοιπά, κουμπάει και στους αγρότες, αλλά είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Ο αγροτικός χώρος, να σας πω ότι ειδικά μέχρι σήμερα το 85-90% των αγροτών δεν... Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνομαι, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Δεν το κάνω ερώτημα, σας πω ότι ένας τηλεθεατής θέτει θέμα ΚΙΑ για τη διάσωση γεών. Έχουν περάσει μήνες, πότε θα υπογραφεί η ΚΙΑ? Μην απαντήσετε, δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, νομίζουμε ότι ήταν καλή κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή κουβέντα. Και πάμε πού, Νίκο? Πάμε στο ραδιόφωνο, πάμε στο τρίτο πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΑ, για να συναντήσουμε την Άννα Σακαρά.